Ανοίγουν τα σχολεία. Γεια σας ρε παιδιά, τι κάνετε, πως είστε? Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Και παιδιά, καλή σχολική χρονιά. Είναι, το καταλαβαίνω, μια πολύ δύσκολη περίοδο για εσάς που πηγαίνετε σχολείο. Εμένα βασικά δεν ήταν μια δύσκολη περίοδος, ήταν η χειρότερη περίοδος της ζωής μου. Γενικά το σχολείο δεν μ' άρεσε καθόλου, αλλά πρέπει να κάνετε υπομονή και να μένετε στο σχολείο και να διαβάζετε, όπως λέει και ο Νίκα. Λοιπόν, σήμερα όμως είμαι εδώ για να σας κάνω λίγο πιο ευχάριστο αυτό το κλίμα, για να σας κάνω να σκεφτείτε έναν τρόπο ότι είναι ωραίο το σχολείο. Και είναι ωραίο το σχολείο γιατί έχει σχολικά. Εγώ πάντα ψώνιζα τα πιο περίεργα σχολικά που έβρισκα, αυτά που έβγαζαν μάτι. Έτσι νομίζω θα κάνουμε και σήμερα, γιατί έχουμε mystery box. Έχουμε αυτό εδώ το κουτί που λέει back to school και είναι γεμάτο με πράγματα για το σχολείο. Δεν το έφτιαξα μόνος με το mystery box, έδωσα σε έναν φίλο λεφτά και του είπα: πάρε 1000 ευρώ και πήγαινε ψώνισέ μου ό,τι θες. Βάλτα σε αυτό το κουτί και φέρτο μου, να είναι mystery box. Προφανώς και δεν το έδωσα 1000 ευρώ και το έδωσα 30 ευρώ, μπορεί και λιγότερα, και μου έφτιαξε αυτό εδώ το κουτάκι. Δεν είναι πολύ ωραίο? Δεν ξέρω βασικά γιατί το πουλάνε αυτό. Μπορείς να βάλεις μέσα φαγητά, αλλά είναι ωραίο και σαν αποθηκευτικός χώρος. Οπότε θα ανακαλύψουμε τι έχει μέσα αυτό το κουτί, το back to school. Πάμε. Πάμε να ανοίξουμε το mystery το box. Να χτυπήσει το κουδούνι πρώτα, το κουδούνι, ρίχτο, ρίχτο. Ωραία, πάμε. Μια μπανάνα βλέπω. Α, έχει καλό πράγμα. Έχει όντως περίεργο πράγμα. Θα ξεκινήσω με το πιο μεγάλο που βλέπω που εξέχει εδώ πέρα και δεν κλείνει καλά το κουτί, που είναι ένα τετράδιο. Δεν το έχω δει εγώ. Α, η ζωή μου. Κουράδα. Λοιπόν, είναι ένα τετράδιο. Α, είναι μπλοκ ζωγραφικής γράφει εδώ πέρα. Το οποίο είναι με ένα πουπ. Αλλά παιδιά, είναι 3D. Βλέπετε ότι εξέχει και είναι squeezy. Είναι τέλειο το συγκεκριμένο μπλοκ. Αλλά ο λόγος που έχουν βγάλει τετράδιο με σκατούλες, δεν γνωρίζω ποιος είναι. Θα το, ας πούμε αυτό, θα το έπαιρνα σίγουρα. Είναι τέλειο. Στην εποχή μου δεν υπήρχαν πάρα πολλά. Λίγα περίεργα. Τώρα έχει ένα σωρό, εντάξει, μέσα σε ένα ολόλευκο για να ζωγραφίζεις κουράδες, τουαλέτες, λεκάνες και κολόχαρτα. Αλλά απ' έξω είναι πάρα πολύ satisfying που είναι έτσι. Μαλακιά η κουράδα, η σκολότα. Α, το λέει κιόλας εδώ. Poop. Α, poop happens. Shit happens. Ωραία μηνύματα περνάμε. Shit happens. Πάρα πολύ ωραίο το πρώτο, μ' αρέσει, το εκτιμώ, το κρατώ. Συνεχίζω με αυτό το οποίο είναι ένα μολύβι, το οποίο έχει πάνω ένα φτερό. Είναι πάρα πολύ ελαφρύ, όπου είναι σαν ψεύτικο. Και έχει ένα φτερό επάνω. Το ωραίο που μπορείς να το κάνεις αυτό, τώρα θα μου πεις το βίντεο είναι back to school, είναι για παιδάκια, είναι για σχολείο, αλλά για εσάς τους λίγο πιο μεγάλους που με βλέπετε, είναι ωραίο για κίνκι καταστάσεις, δηλαδή για γαργαλιτά. Στα παιχνίδια, ξέρετε σε ποια παιχνίδια, οπότε έχει και άλλη χρήση. Τώρα, για ποιο... Α, so clever, can. Είναι ρε παιδιά και καλά σαν τις πένες που είχαν παλιά. Βασικά δεν γράφανε με φτερό. Ναι, με φτερό γράφω παλιά, το βουτάγανε στο μελάνι και γράφανε, γι' αυτό είναι και καλά. Ξύστρα δεν έχω να το ξύσω, αν βρούμε καμία εδώ θα το ξύσουμε να δούμε. Συνεχίζω με αυτό εδώ το μπλοκάκι. Αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων. Που είναι ένα κοράλι, όχι, πώς λέγεται αυτό? Κάπως λέγεται, κοράλι λέγεται. Όχι, δεν λέγεται κοράλι. Κοράλι, πετροκόλαρο και ψιλοκολαράκι. Δεν ξέρω καν πώς λέγεται. Α, βγαίνουν αυτά εδώ πέρα και κολλάνε, αλλά δείτε τι ωραίο που είναι. Έχει και ασημένια επάνω. Δείτε τι ωραία χρώματα που έχει. Φοβερό. Και το κολλάς στον πίνακα, ας πούμε, εδώ πέρα. Και γράφεις τη σημειώση σου. Βέβαια, πού να γράψεις εδώ πάνω τη σημειώση σου, ρε παιδιά. Θα φαίνεται με τόσα χρώματα που έχει επάνω. Εντάξει, θα φαίνεται. Εμείς το γράφεις από την πίσω πλευρά. Την πίσω πρέπει να είναι λευκό. Σωστό. Ωραίο είναι, οκ. Okay. Πλέον έχουν βγει χιλιάδες τέτοια χαρτάκια, νομίζω, για σημειώσεις περίεργα. Και συνεχίζω με κασετίνα. Είναι η κασετίνα μπανάνα. Ωραία είναι. Εντάξει, είναι λαστιχένια, δεν είναι υφασμάτινη. Το μόνο κακό που θα έλεγα στην μπανάνα είναι ότι είναι πάρα πολύ μικρή, ότι δεν χωράει πολλά πράγματα. Ας πούμε, το φτερό εδώ πέρα δεν το χωράει. Πού θα μπει αυτό? Ούτε το μισό δεν μπαίνει. Αλλά είναι ωραία έτσι για να μην κουβαλάς πολλά πραγματάκια μαζί. Έτσι να βάζεις ένα μολυβάκι, ένα στυλό, μια γομίτσα. Καλή είναι. Οκ. Okay. Συνεχίζω. Τι είναι αυτό? Fidget spinner pen. Α, είναι στυλό fidget spinner. Τέλειο. Εδώ έχει γραφίδα που είναι για το κινητό. Οκ, okay, είναι για να γράφεις το κινητό. Και απ' την άλλη πλευρά, α, είναι το στυλό. Για να δούμε, γράφει. Θα γράψω εδώ στο σημειωματάριο. Α, γράφει και ωραία, μάλλον. Όχι, μάλλον. Ωραία, γράφει. The real. Όχι, γράφει ωραία. Μαύρο, γράφει πολύ καλά. Τώρα τι είδατε, δεν ξέρω. Αλλά δεν έχω καταλάβει πώς γυρνάει το συγκεκριμένο, να σας πω την αλήθεια. Αυτό εννοεί.
αυτό μόνο εδώ. Οκ. Okay. Δεν είναι πολύ καλό σαν fidget, αλλά έτσι για να περνάει η ώρα σου μέσα στην τάξη. Γιατί γενικά στην τάξη δεν έχετε παρατηρήσει ότι κάτι θέλετε να πειράζετε όλη την ώρα. Εγώ όλο και κάτι σκάλιζα, ζωγράφιζα, έκανα. Οπότε αυτό είναι ωραίο για να περνάει η ώρα. Μάλιστα, οκ, καλό γκατζετάκι. Συνεχίζω. Α, αυτό είναι για να βάζεις επάνω σημειώματα ή κάτι που θέλεις να κρατήσεις, να το βλέπεις. Αλλά γράφει, κοιτάξτε τι γράφει. Queen! Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Τι μπορούμε να το βάλουμε πάνω? Μπορείς να του βάλεις ένα τέτοιο χαρτάκι, ας πούμε. Για το γραφείο σου επάνω, να γράψεις, ας πούμε, τι έχεις να διαβάσεις για αύριο. Ποτέ, ας πούμε, δεν το έκανα αυτό. Να το μένει έτσι. Ωραίο. Καλό, καλό, δεν είναι κακό. Λογικά είναι για κάποιον γίγαντα. Μια ξύστρα εδώ πέρα. Δεν έχω δει πιο μεγάλη ξύστρα. Ο λόγος. Τι ξύνεις με αυτό? Έχετε δει πιο μεγάλη. Παιδιά, είναι. Όρσο το μάτι μου. Δεν έχω δει κάτι πιο μεγάλο. Δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιο μολύβι τόσο μεγάλο. Γιατί γράφει εδώ ρε παιδιά? Kitchen Master. Παιδιά, αυτό είναι για την κουζίνα λέει. Δεν είναι για. Κάτσε τώρα, έχω σκαλώσει άσχημα. Ξύστρα για καρότο. Α. Ωραία. Οκ, δεν πειράζει. Είναι για καρότα το συγκεκριμένο ξυστήρι. Αλλά λέω να δοκιμάσουμε μία. Αυτό να δούμε αν το ξύνει. Το ξύνει, παιδιά, κανονικά. Το ξύνει, κανονικότατα. Και με τον νόμο, βέβαια, δεν το ξύνει καλά. Το καταστρέφει η αλήθεια. Παιδιά, να σας πω κάτι, θα το δοκιμάσω σε ένα καρότο, να δω αν όντως το καθαρίζει. Και το κάνει ροδέλες. Ωραίο θα είναι αυτό. Για να δούμε τι άλλο έχει εδώ. Λοιπόν, εδώ έχουμε drone, γόμα ξύστρα και άλλη ξύστρα βρήκαμε. Α, είναι και γόμα και ξύστρα και είναι σε σχήμα drone. Τέλειο. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα. Πάνω είναι η γόμα. Ναι, ξεκολλάει. Α, βγαίνει κιόλας αν θέλεις να σβήσεις. Και από κάτω ακριβώς είναι η ξύστρα εδώ μέσα. Κοίτα, πού τα συγκεντρώνει τώρα αυτά που ξύνει όμως ο ΑΕΟ, εδώ μέσα. Λογικά τα συγκεντρώνει εδώ μέσα. Για να δούμε, αυτή το ξύνει το μολύβι. Αυτή το ξύνει κανονικότατα. Φαντάζεται όμως να το έξινε στο μολύβι και να φόρτιζε και να πέταγε. Εκεί θα ήταν τέλειο. Γυρνάνε παντός αυτά εδώ πέρα. Τα ανεμιστηράκια που έχει. Άντε, 10 ώρες ξύνω και ακόμα δεν έχει βγάλει μύτη. Τι σωστά κάνω. Να το καταφέραμε. Οπότε είναι πολύ καλό αυτό. Και η γόμα του, οκ, κάνει δουλίτσα φαντάζομαι, θα είναι κομπλέ. Συνεχίζω, αυτά είναι ίδια. Τι είναι αυτά? Lego. Τι είναι, τουβλάκια έχουμε εδώ. Μήπως είναι για να κρατάνε βάρος? Τι λέει ρε παιδιά? Δεν ξέρω τι είναι. Τουβλάκια απλά σκέτα. Α, όχι ρε. Κάτσε. Μισό. Iconic. Είναι στάμπιλο παιδιά. Έχω πάθει σοκ. Είναι τέλεια. Είναι και τα δύο στάμπιλο και είναι τουβλάκια, αλλά το ωραίο που έχουν είναι ότι μπαίνει το ένα μέσα στο άλλο. Οπότε μπορείς να έχεις όλα τα χρώματα στιβαγμένα και ενωμένα και να μην τα χάνεις. Και είναι και σαν διακοσμητικό πάρα πολύ ωραίο για το γραφείο επάνω και για το δωμάτιο γενικά. Και αν θες σου αλλάζεις και καπάκια και τα κάνεις και πιο παιχνιδιάρικα. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά, ε. Δείτε, κάνεις και σχεδιάκι. Τέλειο. Συνεχίζω με ζελοτέιπ. Βάση για κολλητική ταινία και δύο κολλητικές ταινίες. Α, μάλιστα, λοιπόν, είναι ζελοτέιπ και έχει σχήμα εδώ συννεφιού. Και από τη μία πλευρά έχει κανονικό ζελοτέιπ και από την άλλη έχει rainbow ζελοτέιπ. Έχει 2-1 για να κάνεις κιόλας αν θες έτσι πιο καλλιτεχνικές. Καλλιτεχνικές. Πείτε το, τι καλλιτεχνικές. Καλλιτεχνικές, καταλάβατε θέλω να πω. Οκ, αλλά τώρα ποιο είναι το θέμα? Πρέπει να βγάλεις το ένα και να βάλεις το άλλο. Αυτή είναι η βλακία, ότι δεν έχει από τις δυο πλευρές αυτό που το κόβει το ζελοτέιπ. Λίγο μάπα αυτό. Αλλά ωραίο. Οκ, ωραίο σχεδιάκι και αυτό είναι πολύ όμορφο για το γραφείο. Να το συννεφάκι. Πάρα πολύ γλυκόλι. Με στη χαρά είναι που ξεκινάνε τα σχολεία. Μόνο το συννεφάκι, κανένας άλλος. Και για να δούμε τι άλλο μας έμεινε. Άλλα δύο έχουμε. Νομίζω είναι το καλύτερο από όλα. Δεν έχω δει κάτι πιο ωραίο. Είναι ξύστρα, λεκάνη. Γενικά αυτό πάει πακέτο με το τετράδιο poop. Δεν έχω δει και κάτι πιο μικρό σε ξύστρα. Δείτε εδώ τι μικρούλι που είναι. Είναι τέλειο. Και. Α, είναι κανονική λεκάνη. Δηλαδή σηκώνεται και το καπάκι. Αλλά. Α, από κάτω είναι. Από κάτω το ξύνεις. Για να δούμε. Λειτουργεί. Λειτουργεί. Και τα μαζεύει μέσα στη λεκάνη. Πόσο τέλειο τώρα αυτό. Ο βασικά στο καζανάκι τα μαζεύει. Εδώ πάνω. Α, όχι. Σε όλη τη λεκάνη τα μαζεύει εδώ μέσα. Τέλειο, παιδιά. Να έχεις τώρα στο θρανίο σου την χέστρα, το τετράδιο με τα κακάκια και να έρθει ο καθηγητής από κάτω και η δασκάλα να πάθει σοκ. Και το τελευταίο που έχουμε είναι ένα στυλό, το οποίο τι είναι και... Α, σπρέι, τι έχει. Α, λοιπόν, είναι στυλό το οποίο του βάζεις μέσα αντισηπτικό. Νομίζω ότι θα πουλήσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Ξεβιδώνεις εδώ το καπάκι και του βάζεις μέσα το αντισηπτικό σε υγρή μορφή, σε πολύ υγρή μορφή, σαν νερό που είναι, σαν ενόπνευμα σκέτο, και το κουμπώνεις. Και εδώ έχει καπάκι, κάνεις ψιτ 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 και βγαίνει. Για να του βάλω νερό να δω αν βγαίνει. Του έβαλα μέσα σκέτο νερό, του βάλα τώρα απλά για να δούμε αν θα βγει θέλω.
Βγαίνει, παιδιά. Τέλειο, κάνει και το θρανίο. Παιδιά, νομίζω ότι είναι το πιο χρήσιμο για αυτές τις εποχές το συγκεκριμένο στυλό. Παιδιά, είχε πάρα πολύ ωραία πράγματα αυτό το Mystery Box. Μ' άρεσαν όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου, μου το πήρες. Να είσαι καλά. Δεν πήγαν χαμένα τα λεφτά μου, γιατί λέω βλακίες θα πάρει. Πήρε όντως περίεργα πράγματα. Νομίζω το πιο ωραίο απ' όλα ήταν το στυλό. Ναι, το στυλό θα πω. Τελεία. Καλά, εξίστρα λαχανικό, iconic. Λοιπόν, παιδάκια, καλή σχολική χρονιά. Έρχονται πάρα πολλά βίντεο, μείνετε συντονισμένοι. Εδώ είμαι για να σας κάνω παρέα όταν θα κάνετε διάλειμμα από το σχολείο. Σας φιλώ, σας χαιρετώ και από το Mystery Box Back to School. Φιλάκια πολλά, παιδιά. Είδατε, έχω και πίνακα, δεν ξέρω αν το είδατε. Έτσι, μαύρο πίνακα. Γεια σας. Και τώρα όλα αυτά, ποιος τα μαζεύει και πού τα φυλά. Τα ξαναβάζει στο Mystery το Box και ξέρετε τι. Κάπου θα τα φυλάξω ή κάπου θα τα δώσω. Γιατί εγώ τι να τα κάνω, γιατί δεν πηγαίνω σχολείο. Και να πήγαινα σχολείο όμως αρνιόμουν να τα έχω όλα αυτά. Γιατί δεν μ' αρέσει το σχολείο. Αλλά όλοι πρέπει να πηγαίνουμε σχολείο. Σχολείο, σχολείο. Λίο, λίο το σχολείο. Λία, τη σχολεία. Τι να κάνεις. Καταγγελία. Αυτό να κάνεις. Λίο, λίο το σχολείο. Λίο. Σχολείο. Λία. Σχολεία. Get the morning, get the best, get the morning, get the morning.